Καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε. Πάμε. Είναι ο Γιάννης Προστούλης και η Κατερίνα Κεράκη, εκ μέρους του κομμάτων. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Μετανάστευσης και είπαμε να κάνουμε αυτή την επίσημη επίσκεψη, τιμώντας και την ημέρα, αλλά πάνω απ' όλα για να δούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, ειδικά με εσάς που είστε συμβασιούχοι και με αυτό που μας καίει τόσο πολύ, και να πάρουμε και μία δέσμευση από το κόμμα ότι θα στηρίξει την προσπάθεια και αν δεν έχουμε άμεσα αποτέλεσμα θα καταδεκτεθεί και ερώτηση αναφορά στη δουλειά για να απαντήσει ο Υπουργός. Ωραία. Θα μαζευτούμε και μετά μέσα να μετά τα πούμε. Είδατε ότι έχει καταληθεί μια καινούργια τροπολογία από την κυβέρνηση για το ζήτημα των αδειών παραμονής. Αλλά αυτή η διαδικασία πώς θα διεκπεραιωθεί, αν ακόμα και στην ίδια την υπηρεσία 65 συμβασιούχοι που υπάρχουν δεν τους ανανεώνουν, δεν τους παρατείνουν τη σύμβαση. Πολύ περισσότερο αυτό που διεκδικούμε εμείς είναι να αποκτήσουν τα δικαιώματα με τους υπόλοιπους συναδέλφους, δηλαδή να γίνουν μόνιμοι υπάλληλοι. Πώς μπορεί να γίνει διαφορετικά? Θα γίνει με τα γνωστά κυκλώματα και θα γίνει και με τους εργολάβους, οι οποίοι θα λιμένονται όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Λοιπόν, δεν το θέλουμε αυτό. Και επιμένουμε και σας στηρίζουμε σε αυτόν τον αγώνα. Ξέρουμε ότι είστε παραμονές, ας το πούμε έτσι, κινητοποιήσω. Στηρίζουμε αυτόν τον αγώνα για τη δουλειά σας, αλλά ταυτόχρονα και για το μεγάλο θέμα της εξυπηρέτησης χιλιάδων ανθρώπων που ζουν, εργάζονται στη χώρα μας χρόνια και πρέπει να αποκτήσουν νόμιμα χαρτιά, δεν μπορεί να είναι αόρατα. Λίγο πολύ αυτό θέλουμε να μεταδώσουμε σαν μήνυμα σήμερα, γιατί θα είδατε πολλές υποκριτικές δηλώσεις από το πρωί για την Παγκόσμια Μέρα Μετανάστευσης, αλλά και ταυτόχρονα και πολλούς ρόγους ρατσιστικούς, εθνικιστικούς, μίσους, λόγους, τους οποίους πρέπει να το κάνουμε στην άκρη, γιατί το ρατσιστικό δηλητήριο είναι δηλητήριο που χωρίζει όλους τους εργαζόμενους ανεξαιρέτως φυλής, θρησκεύματος και καταγωγής. Και εσείς με συμβάσεις ορισμένων? Όχι, ακριβώς μόνοι μου. Εδώ οι δύο κοπέλια, ναι. Είναι ένας. Γενικά οι υπηρεσίες όταν το φύγουν οι συμβασιούχοι θα διαλυθούν. Αυτό είναι το εν κατακλείδιο. Αυτό. Έτσι δεν υπάρχει δηλαδή μέλλον για καμία υπηρεσία. Δεν πρόκειται να βγει. Δεν πρόκειται. Ήδη είναι διαλυμένο. Άμα δύο στους τρεις είναι συμβασιούχοι, τι θα γίνει με αυτό? Ήδη είναι διαλυμένες οι υπηρεσίες πολλής προσωπικού από τα προηγούμενα χρόνια των μη προσλήψεων, έτσι και, και του νόμου αυτού που μείωσε τις οργανικές θέσεις. Οπότε αυτό που βλέπετε είναι ένας μόνιμος, τρεις, τέσσερις συμβασιούχοι. Από το 2010 ναι. Έχουν φύγει δασικές υπηρεσίες, έχουν φύγει Ιταλιέρες, έχουν Μητρώα, το οργανόμενο παραμένει ίδιο. Πάλι προσπαθούμε συνέχεια να βγάζουμε τη δουλειά, δεν προλαβαίνουμε, αλλά αυτές που είμαστε Αν φύγουν, τελειώσαμε. Όχι, όχι, να παλέψουμε να μην φύγουν. Να μην φύγουν. Με αφορμή την ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα μετανάστευσης, γίνεται η επίσκεψη συμβολικά και ταυτόχρονα για στήριξη. Και ταυτόχρονα και ουσιαστικά για τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν. Πολλά. Και στην υπηρεσία, που έχει αντανάκλαση φυσικά και στη δική σας τη ζωή. Γιατί είστε εργαζόμενοι και πρέπει να βρείτε στην τελευταία. Αλλά και στους χιλιάδες ανθρώπους. Δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας και βλέπετε πώς τους αντιμετωπίζουμε. Έτσι είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι η αντιλαϊκή πολιτική δεν κάνει εξαιρέσεις. Δεν κάνει εξαιρέσεις. Τυπάει το ίδιο τους πάντες. Όμοιροι και οι εργαζόμενοι με τα χαρτιά, όμοιροι και οι συμβασιούχοι με την ανανέωση. Όλοι σε μια ομοιρία για τη δουλειά. Και τα κέρδη είναι κέρδη. Δεν ψηφίσανε ένα προϋπολογισμό και πανηγυρίζανε. Τους είδατε και χειροκροτάγανε. Δισεκατομμύρια σε λίγους και εδώ για 65 ανθρώπους μετράνε και τα ψηλά. Αν είναι για να τους μονιμοποιήσουν. Και παράταση την παράταση. Αυτό το άθλιο καθεστώς. Αυτή είναι η κατάσταση. Δύο στους τρεις υπαλλήλους, μόνο τρεις υπάλληλοι και δύο στους τρεις συμβασιούχοι, οι οποίοι λύγει η σύμβασή τους στο τέλος του μήνα. Εντάξει, τι συζητάμε από εκεί και πέρα. Τα προβλήματα είναι πολλά. Έχουμε ξανάρθει, τα ξέρουμε. Αλλά μέρα που είναι σήμερα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αγωνιστούμε, να μην βγάζουμε ευχές,
για να λυθούν αυτά τα οξυμένα ζητήματα.